Ήταν ένα πολύ κακό ντέρμπι. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε άσχημα ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όσον αφορά το θέαμα, αλλά αυτό νομίζω ότι ήταν παρά ήταν. Είχαμε ένα κάκι στο πρώτο ημίχρονο με μία φάση να θυμόμαστε μόνο, την διπλή ευκαιρία του Στυλ. Και είχαμε ένα παράξενο δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ στην πρώτη επαφή του Αυλονίτη με την μπάλα. Πολύ τυχερό και ο Μίτσελ και ο Αυλονίτης που πάντως κάνουν εξαιρετική κεφαλιά. Ο Αυλονίτης και βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ και έχει ευθύνη ο Κουτρουμπής που για μία ακόμη φορά στο φετινό πρωτάθλημα χάνει μία ενιαία μονομαχία. Από εκεί πέρα έχουμε ένα πέναλτι που δίνεται στον Ολυμπιακό και δεν έχει κάνει ο Στυλ ποτέ, αλλά το έχει κερδίσει ο Μήτρογλου πέφτοντας πάνω στον Στυλ. Ευτυχώς για την οικονομία του μάτς ο Μήτρογλου δεν το κάνει γκολ. Ευτυχώς για την οικονομία του μάτς ο διαιτητής δεν δείχνει κόκκινη κάρτα στον Στυλ. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στο να δημιουργήσει φάσεις, ήταν πολύ καλός ανασταλτικά, αλλά δεν μπόρεσε να φτιάξει ούτε μια φάση της προκοπής στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ φοβισμένα εξαιτίας του προπονητή του, που επέλεξε να παίξει τόσο φοβισμένα, ειδικά μετά το 1-0 και να γυρίσει όλη την ομάδα πίσω για να κρατήσει αυτό το 1-0. Μοιραία, είδαμε ένα κάκι στο ποδοσφαιρικό μάτς, το οποίο νομίζω ότι κυρίως έχασε το ποδόσφαιρο ανεξάρτητα από το τρίποντο που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα πολύ κλειστό μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν ήθελαν να χάσουν και αυτή ήταν η προτεραιότητα και του γηπεδούχου Ολυμπιακού και του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού. Ένα μάτς που έπαιξε πολύ ρόλο, στο οποίο έπαιξε πολύ ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο η απόδοση του διαιτητή, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος για τέτοιο παιχνίδι. Ο Καλογερόπουλος υπήρξε γενναιόδωρος στα φάουλ, κυρίως υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ήταν πολλές οι λάθος υποδείξεις του και υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα από αυτά τα φάουλ έφερε τον γκολ του Ολυμπιακού με έναν προτάρι, τον Αυλονίτη που δεν έχει ξαναπετύχει γκολ και του έλαχε να γράψει ιστορία με το πρώτο του γκολ. Στο επόμενο διάστημα, δυστυχώς για εμάς, ο διαιτητής παρασύρεται από τον Μήτρογλου που παίρνει το πέναλτι σε μια φάση που όλοι πιστέψαμε στη γρήγορη κίνηση. Άρα, κατά συνέπεια και ο διαιτητής, ότι υπάρχει ανατροπή. Στην πραγματικότητα είναι ο Μήτρογλου που έξυπνα πολύ πάει και κολλάει το πόδι του στο μαζεμένο χέρι του Στυλ με συνέπεια να κερδίσει το πέναλτι. Ευτυχώς δεν αποβλήθηκε ο Στυλ, ευτυχώς δεν μπήκε το πέναλτι, διότι θα τα σκέπαζε όλα αυτή η κουβέντα και δεν θα μέναμε καθόλου στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο το οποίο στις δεδομένες συνθήκες βρίσκει τον Παναθηναϊκό αρκετά ικανοποιημένο από αυτό που έβγαλε, αν θυμηθούμε τι είχε δείξει ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Στο υπολοιπόμενο διάστημα η ομάδα του Αναστασίου βγήκε αρκετά σωστά, προσπάθησε να βάλει περισσότερους παίκτες μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ζήτησε τον γκολ, ήταν μια καλή αντίδραση δηλαδή δεδομένων των συνθήκων για την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία όμως δεν καρποφόρησε, ίσως, δεν είμαι βέβαιος γιατί τα replay δεν ήταν διαφωτιστικά, αν ο Πέτριτς δεν έχει βρει την μπάλα με το χέρι, τότε εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε την καλύτερη του στιγμή σε αυτό το ντέρμπι. Το κακό είναι ότι ο διαιτητής έκανε λάθος και στον χρόνο που κράτησε, με συνέπεια πρέπει να αισθάνεται τυχερός που δεν τίναξε ένα ντέρμπι στον αέρα. Φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό, ευτυχώς όχι. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι από τον εαυτό του μπορεί να είναι ικανοποιημένος για όσα έδειξε μέχρι τη στιγμή που πήρε το προβάδισμα, διότι μετά η οπισθοχώρησή του έμοιαζε αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι ήταν στην έδρα του και ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, το οποίο τελικά δεν είδαμε, με εξαίρεση κάποια διαστήματα του μάτς.